Καλώς σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Εμιλία. Από τους φοδρούς ανέμους που ξεκίνησαν στην Παθία Πάφου στις 17:30 περίπου χθες το απόγευμα, η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε πολλές κλήσεις για πτώσεις δέντρων και άλλων αντικειμένων. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, από τους φοδρούς ανέμους που έχουν μπλήξει την περιοχή της επαρχίας Πάφου δυτικά προς ανατολικά, επηρεάστηκαν αρκετοί δρόμοι από την πτώση κυρίως μεταλλικών αντικειμένων, μεταλλικών στεγών ή άλλων προθηκών, αλλά και από πτώσεις δέντρων και κλώνων. Ιδιαίτερα προβλήματα παρουσιάστηκαν στο νέο αυτοκινητόδρομο Κονιών μέχρι τα Κούκλια και από το Παφιακό στάδιο, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, μέχρι την Τίμη κοντά στο αεροδρόμιο, από το παλαιό οδικό δίκτυο λόγω της πτώσης αντικειμένων. Στη Λεσσό, να πούμε επίσης, Εμιλία, ότι από τους ανέμους δέντρα ξεριζώθηκαν και έπεσαν σε δρόμους αλλά και σταθμευμένα οχήματα χωρίς να υπάρξει οποιοδήποτε ευτυχώς τραυματισμός, όπως επίσης και άλλα υλικά όπως μεταλλικά πάνελ οροφής και πινακίδες. Τα σοβαρά προβλήματα εντοπίστηκαν παραλιακά από την περιοχή της Κεόνιδας Τραχωνίου μέχρι και την Κερμασόγια. Η πυροσβεστική βρίσκεται από χθες βράδυ σε κινητοποίηση και στις δύο επαρχίες για αντιμετώπιση της κατάστασης. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα, Πέτρο? Θα λέγαμε ότι έχει κάπως κοπάσει όλη η κατάσταση. Βεβαίως στο παραλιακό μέτωπο της Πάφου υπάρχουν κάποια προβλήματα εκεί στο λιμανάκι. Ευτυχώς όχι τόσο σοβαρά, κυρίως με βάρκες. Το ίδιο σκηνικό είναι και στη Λεμεσό, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι η ανταπόκριση των αρμοδιών υπηρεσιών απέτρεψε τα χειρότερα. Δεν είχαμε κάτι το δυσάρεστο, εκτός βέβαια από την οργή της φύσης. Σε ευχαριστώ θερμά. Πάντοτε είμαστε σε επιφυλακή. Το 24ωρο που έκλεισε σήμερα το πρωί, η ώρα 6, η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε 91 κλήσεις για βοήθεια, από τις οποίες οι 69 αφορούσαν αποκλειστικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες. Ποια ήταν η σοβαρότερη περίπτωση, κύριε Λεωνίδου? Οι πλήστες αφορούσαν άντληση νερού, άνοιγμα νοχετών και πτώσεις δέντρων, καθώς και ρυμπούλκηση οχημάτων. Σε καμία περίπτωση δεν κινδύνευσε κάποιος συμπολίτης μας. Η πιο σοβαρή περίπτωση ήταν στην Αργάκαν της Πάφου, όπου φοινικό δέντρο κατέπεσε πάνω σε προκατασκευασμένη ξύλινη οικία, με αποτέλεσμα να προκαλέσει πολύ σοβαρές ζημιές και οι ένοικοι να υποχρεωθούν να διανυκτερεύσουν στα συγγενικά σπίτια. Ευτυχώς όμως είχαμε μόνο ζημιές, δεν είχαμε καθόλου τραυματίες. Αυτό είναι το ευχάριστο. Ναι. Πάντως είναι σοβαρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, γιατί οι σφοδροί άνεμοι ξερίζωσαν αρκετά δέντρα σε αρκετές περιοχές. Πράγματι το πρόβλημα ήταν οι σφοδροί άνεμοι και όχι η βροχόπτωση. Ναι. Ευτυχώς δεν επικεντρώθηκαν οι ζημιές και τα προβλήματα σε μία περιοχή. Έτσι είχαμε την ευκαιρία σαν πυροσβεστική να ανταποκριθούμε σε όλες τις κλήσεις από τις πρώτες στιγμές που τις εδεχτήκαμε. Οι κλήσεις κατανεμήθηκαν στην Πάφο, Λεμεσόν, Λάρνακαν και Ελεύθερη Αμόχωστον, και έτσι η πυροσβεστική κατάφερε με συνεργεία από το προσωπικό που υπηρετούσε εκείνη τη στιγμή να αντεπεξέλθει στις κλήσεις. Κλήθηκε εκτάκτως και προσωπικό που βρισκόταν σε άδεια, χρειαστεί κατανεμήσεις? Όχι, δεν χρειάζεται, παρόλο που οι επαρχιακοί υπεύθυνοι είχαν έτοιμα τα σχέδια για ανάκτηση προσωπικού. Επαναλαμβάνω, επειδή οι κλήσεις μοιράστηκαν σε όλες τις επαρχίες, δεν χρειάστηκε να καλέσουμε προσωπικό εκτός υπηρεσίας. Και σήμερα είναι υπό έλεγχο η κατάσταση? Σήμερα επικρατεί απόλυτη ηρεμία σε όλες τις επαρχίες. Οι πυροσβεστικοί σταθμοί έχουν οδηγίες και έχουν εξοπλισμό σε επιφυλακή για την περίπτωση που θα χρειαστεί. Μακάρι να μην χρειαστεί να επέμβουμε σε καμία περίπτωση. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.